Πού είσαι, κοριτσάκι? Άμα το κεράτο μου. Πού είναι η καριόλα, ρε, πούστε? Πού έχει πάει? Μια ώρα την ψάχνω και δεν την έχω βρει ακόμα και έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει. Καλώς την. Άκουσέ με. Ξέρω ότι είσαι νευριασμένη. Το ξέρω. Έχει καιρό να πάμε βόλτα. Ωραία. Σε έχω γράψει λίγο στα αρχίδια μου. Το ξέρω. Δεν το έκανα εθελοντικά. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στη ζωή μου. Εντάξει. Θέλω να ηρεμήσεις λίγο και να τα βρούμε. Εντάξει. Αμώ το σπίτι σου, γάμο. Ηρέμησε, μωρή καριόλα. Για ράιντι θα πάμε βόλτα. Χαλάρωσε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο να ηρεμήσουμε. Να σε πάρω σπίτι, να ετοιμαστούμε και να πάμε μια βόλτα. Ωραία. Θα έρθω λίγο πιο κοντά σου να ηρεμήσουμε λίγο. Αμώ το σπίτι μου, ρε, πούστη σήμερα. Λοιπόν, μια βόλτα. Ήρεμα και ωραία. Χαλάρωσε. Ωραία. Ωραία. Μπράβο. Είδες τι ωραία που είναι να μας συνεργάζεσαι? Ναι, ξέρω. Εντάξει, έχεις το σέρβι σου, έχεις λίγο σκονισμένη, λογικό είναι να είσαι νευριασμένη. Δεν σε παρεξηγώ, θέλω να το ξέρεις. Κάνε λίγο ησυχία τώρα γιατί έχω δύο πράγματα να πω. Στα παιδάκια που βλέπουνε και στους ενήλικες, λέμε. Με επιθυμήσατε, ρε μαλάκες, πες τα αλήθεια τώρα, εντάξει. Εγώ αυτό πάντως το έχω πεθυμίσει. Δεν πω ψέματα, είναι κάθαρση της ψυχής για μένα αυτό το πράγμα. Και ιδιαίτερα σε τέτοιους τόπους, όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Συγκεκριμένα τώρα βρισκόμαστε 1 χιλιόμετρο από τον Καλοπαναγιώτη και κατευθυνόμαστε προς την κοιλάδα των Κέδρων. Στην οποία κοιλάδα Κέδρων έχω να πάω από τα 10 μου, maybe. Θεωρώ ότι μου έχει λείψει πάρα πολύ η φύση και όπως έχω ξαναπεί είναι βασικό στοιχείο στη ζωή μου πλέον. Και με ηρεμεί, με κάνει να σκέφτομαι πιο open-minded κτλ. Να τόσο καλό Παναγιώτης. Και το έχουν κάνει ωραία, βλέπετε, γλαστρούλες εδώ με λουλουδάκια μέσα, εντάξει. Ωραία πράγματα. Γενικά ο Καλοπαναγιώτης είναι από τα πιο όμορφα χωριά της Κύπρου. Αυτό το λέω γενικά για πολλά χωριά, αλλά το συγκεκριμένο I will insist, θα επιμείνω. Είναι πραγματικά πανέμορφο χωριό. Γνωστό για το Κασάλε Παναγιώτης, όποιος το έχει ξανακούσει, είναι από τα πιο, θεωρείται ένα από τα πιο ωραία ξενοδοχεία των χωριών. Είναι πολύ ακριβό κατά τη γνώμη μου, αλλά από όσο μου έχουν πει αξίζει. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάποιος πάει στο Κασάλε, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και πέστε μου να ξέρω κι εγώ αν αξίζει όντως. Δεν θα μπούμε μέσα στο χωριό, θα περάσουμε από δεξιά. Εδώ αριστερά μπαίνεις μέσα, δεξιά πας πάνω.
προς Γερακές. Εκεί θέλω να πάω εγώ. Στις Γερακές θέλω να πάω. Και από εκεί πας πάνω, συνεχίζεις προς την Κοιλάδα των Κέδρων. Το να ανακαλύπτω καινούργιες διαδρομές είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Και να τις μοιράζομαι μαζί σας, ένα από τα άλλα αγαπημένα μου πράγματα. Ωραίος δρόμος, ωραίος, πολύ ωραίος. Δεν τον έχω ξανακάνει ποτέ. Τώρα να μου πεις στην Κύπρο είσαι, πώς δεν έχεις ξανακάνει. Εντάξει ρε φίλε, okay. Δεν τον έχω ξανακάνει τώρα. Τι να λέμε. Ας πω ψέματα, ας πω αλήθειες. Πω. Hello, hello, hello view. Να τις και τις Γερακές. Nice. Επίσης πρώτη φορά. Γερακές. Ωραίο όνομα για χωριό. Για να ελέγξω το χωριό σας. Suicidal πουλί αυτό. Τώρα έχω ξανάρθει εδώ, δεν έχω ξανάρθει. Δεν παίζει, όχι, όχι, όχι. Θα το θυμόμουν. Ωραίο χωριουδάκι όμως. Έτσι έχει ένα ανοιξιάτικο feeling που μου δίνει αυτή τη στιγμή. Αν είναι κανένας από τις Γερακές, καλησπέρα. Χάρηκα, τι γίνεται, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Την Κυλίτσα λίγο προσέξτε, θέλετε δίαιτα. Αυτές ήταν οι Γερακές, συνεχίζουμε μέσα στο δάσος. Το όμορφο δάσος με τους πεύκους. Με τα πεύκα μάλλον, αν βλέπεις από την Ελλάδα. Στην Κύπρο είμαστε, με τους πεύκους, έτσι τα λέμε εδώ. Άρχισε και η δροσούλα τώρα. Έχω γίνει μουσκεμα από τη Λευκοσία μέχρι εδώ. Είχε 32 βαθμούς, τώρα έχει 26. Αρκετή διαφορά μπορώ να πω και πολύ πιο λίγη υγρασία εδώ πέρα. Και αυτά τα δέντρα φίλε αρχίζουν και μυρίζουν τώρα, ξέρεις, τα πεύκα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στους κέδρους. Είμαστε ακόμα στα κέδρα. Στα κέδρα. Μαλάκι έπα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στους κέδρους, είμαστε ακόμα στα πεύκα. Και μυρίζουν ωραία τα πεύκα αυτή τη στιγμή. Τα συγκεκριμένα πεύκα. Fuck! Πέσε κι άλλο, πέσε κι άλλο. 24, έλα πάμε. Μπορείς. Μπορείς να πέσεις ακόμα λίγο. Λοιπόν, κύκος, ένα χιλιόμετρο στα δεξιά μας. Φαντάζομαι... Εκεί πάμε. Τάφος Αρχιεπισκόπου Μακαρίτου III. Μιλικούρι, πάνω. Για την Κοιλάδα το... Τι να είσαι εκεί πάνω ρε μαλάκα. What the fuck is that? Αυτός δεν είναι ο κύκος, αυτό είναι κάτι άλλο. Και αυτό θα το επισκεφτώ νομίζω. Για πάμε λίγο γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Σαν το Hogwarts είναι. Πολύ πιο μικρό να μου πεις. Για πάμε λίγο να το δούμε. Όλα τα αυτοκίνητα που βλέπετε με τις κόκκινες ταμπέλες είναι νοικιαζόμενα. Άραστε. Πάρα πολλοί τουρίστες. Νάτος και Μακάριος. Για πάμε να τον δούμε λίγο από κοντά. Αυτός ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτό το άρμα ήταν νομίζω στην Αρχιεπισκοπή στη Λευκοσία και το φέρανε εδώ πάνω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το ίδιο άρμα. Ψηλός, πολύ ψηλός.
Σας μπλοκάρω και τον ήλιο να το δείτε καλύτερα. There we go. Πιο ψηλός πρόεδρος που είχαμε ποτέ. Και από εδώ η θέα, φαντάζομαι, άριστη έτσι. Εντάξει. Καταλαβαίνετε έτσι. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης Χριστόφορος Παπαρίσβας. Έχουμε ξεκινήσει την κάθοδό μας για το αεροδρόμιο της Κοιλάδας των Κέδρων. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 23,5 βαθμούς Κελσίου και θα σας ενημερώσουμε για πιθανές αναταράξεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Χλωμό το βλέπω όμως μεταξύ μας. Οπα. Οπότε sit back, relax, απολαύστε το υπόλοιπο της πτήσης. Γαμώ το κέρατό μου, γαμώ. Με συγχωρείτε για τα βρυσίδια, κυρίες και κύριοι, απλά είμαι, εντάξει, βαθύτατα συγκινημένος για την πατρίδα, τη δικιά μου. Θα περάσει και αεροσυνοδός σε λίγο, να σας δώσει complimentary τέτοιο, καραμελίτσες, σαν την Cobalt, Θεός χωρέστε. Και θα σας δώσω το έδαφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που διεπιλέξατε την Triumph Airlines για το ταξίδι σας σήμερα και σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ καλά. Στο υπόλοιπο των διακοπών σας. Να είστε καλά. Οπ, τι έγινε? Μήπως είναι κέντρη αυτή? Μήπως. Λέω εγώ τώρα. Μήπως αυτά τα δέντρα είναι κέδρη? Γιατί νομίζω ότι είναι, εγώ προσωπικά. Τι ομορφιά ρε, πούστη, τι ομορφιά είναι αυτή. What beauty is this? Jesus! Άρε φίλε, εντάξει. Αυτά εδώ είναι, έτσι. Λοιπόν, αποχωρητήρια. Άχι το αλέτσι και τα λεπτά. Άχι μονοπάτι της φύσης, έτσι. Για να διαβάσουμε λίγο ό,τι παίζει. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Ναι, όντως, παιδιά, αυτός είναι ο κέντρος. Στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που επιδιώκουν. Τη μείωση του κινδύνου καταστροφής από πυρκαγιά, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας προσαρμογής του οικοτόπου, νομίζω ήταν εγώ. Στην κλιματική αλλαγή και άλλα τέτοια. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι, παιδιά, το National Park, Cedar Valley, στην Κύπρο. Τώρα εσείς θέλετε drone, έτσι? Ναι, το ξέρω. Αλλά πριν σας βγάλω drone, θέλω να σας δείξω... Τι να σας δείξω βασικά? Δεν ξέρω τι έχει εδώ. Μονοπάτι της φύσης. Προφανώς κάτι έχει εδώ πέρα, αλλά δεν κάτσα περπατήσω τώρα με τα πηγονατίδες και όλα αυτά. Δεν λέει. Αλλά ένα βιντεάκι... Από τον αέρα παίζει, σίγουρα. Οπότε, ναι. Για πάμε λίγο ψηλά. Λοιπόν, φτάσαμε, παιδες, σταύρος της ψόκας. Cross of the ψόκα, στα αγγλικά φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ψόκα δεν ξέρω ακριβώς.
Δεν ξέρω ακριβώς γενικά για την ομάδα, έτσι με ρωτάτε. Rest house Ξενώνας. Ξενώνας, οκ. Okay. Μένεις εδώ πάνω. Εκδρομικός χώρος Σταυρού Ψώκας. Λογικά εδώ θα σταματήσω εγώ. Yep. Είμαι στο Σταυρό της Ψώκας, όπως είπα, και κατευθύνομαι προς το χώρο των ρίξων της Αγρινών. Μπας και δούμε κανένα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά ευελπιστώ ότι θα δούμε δύο-τρία, γιατί έχω ακούσει ότι είναι σαν, όχι κλουβί, αλλά φάση Jurassic Park. Μπορείς να δεις. Δεν ξέρω να ακούτε αυτόν τον ήχο. Αλλά είναι πολύ ωραία φάση, όπως βλέπετε. Με το enclosure που λένε και στο χωριό μου. Για να δούμε, θα δούμε. Μαλακές. Μαλακές. Μη φύγεις, μη φύγεις, μη φύγεις. Μαλάκα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Κοιτάρε μαλάκα τι όμορφα ζώα ρε πούστη. Τι όμορφα ζώα ρε φίλε. Μαλάκα έχει μωρό. Το βλέπετε. Έχει μωρό ρε μαλάκα. Καμώ το κέρατο μου. Γιατί να μην έχω φέρει ρε πούστη τον τρακοσάρι το φάκο. Γιατί. Ρε πούστη αν το ξέρα. Θα φέρει ένα τηλεφακό. Δεν το ξέρω όμως ότι θα έρθω εδώ. Θα το κάνω την επόμενη φορά. Ναι, αυτά για σήμερα. Έχω ξοδευτεί εγώ. Τελείωσα. Πάω προσπάθω λέμε μεσομεριές να φάω κάτι και μετά πάω σπίτι. Λοιπόν, αν σας άρεσε, αφήνετε ένα like. Σχολιάστε, πείτε μου ό,τι θέλετε να δείτε. Αν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε κτλ. Μ' αρέσει το feedback. Bless you. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Να είστε καλά. Bye.